Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας αυτά τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 860, από το ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο και από το 44 εδάφιο. Πάλι νομία είναι η Βασιλεία των Ουρανών με θησαυρών και κρυμμένων εν το αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλι ομοία είναι η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας. Ως της ευρών έναν πολύτιμο μαργαρίτη πήγε και πώλησε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Πάλι ομοία είναι η Βασιλεία των Ουρανών με δίκτυον, το οποίο ερήφθη στην θάλασσα και συνήγαγε από παντός είδους, το οποίο αφού εγεμίστη ανεβίβασαν επί των Αιγιαλών και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εισαγγεία, τα δε αχρία έριψαν έξω. Ούτω θέλει είστε εν συντελεία του αιώνος. Θέλουν να εξέλθει άγγελοι και θέλουν να αποχωρήσει τους πονηρούς εκ μέσω των δικαίων. Και θέλουν να ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, εννοήσατε τα αυτά πάντα. Λέγουν προς αυτόν, ναι Κύριε. Ο δε είπε προς αυτούς δια τούτο, πας γραμματεύς μαθητευθείς εις τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότην, ως εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά. Και αφού ετελείωσε ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, ανεχώρησε νεκήθεν. Με παραπολές λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, θέλοντας να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εξηγεί στους ανθρώπους πώς εργάζεται και ενεργεί η Βασιλεία των Ουρανών ανάμεσα στους ανθρώπους, δίδοντας αιώνια ζωή. Κάποτε ρώτησαν οι Φαρισαίοι τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, και απάντησε σε διαφορετική ερώτηση ο Κύριος. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ούτως ώστε να παρατηρείτε, ούτε εδώ είναι ούτε εδώ, εκεί είναι, αλλά η Βασιλεία είναι εντός ημών. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή του κάθε ανθρώπου πρέπει, αλλιώς δεν υπάρχει, πρέπει να είναι μέσα μας. Πρέπει να είναι ένα με μας. Δεν είναι να τρέξουμε να τη βρούμε εκεί, γιατί δεν πάμε εμείς να τη βρούμε, αλλά ο Θεός έφερε τον Χριστό να μας βρει. Όλοι εμείς είμαστε απολωλώτα πρόβατα. Και μέσα στην παραβολή του ο Κύριος λέει, όταν ένα πρόβατο χαθεί, χάσει το δρόμο του, χάσει τον προσανατολισμό του, δεν πάνε τα άλλα 99 να το βρούνε, ούτε μπορούνε να κάνουν και τίποτα. Αλλά ο ποιμένας των προβάτων αφήνει τα 99, τα οποία είναι σε ασφάλεια γιατί είναι όλα μαζί, και τρέχει μακριά να βρει το απολωλός πρόβατο, που δεν είναι εύκολο. Και όταν είχα ρωτήσει κάποιο τσοπάνι πώς βρίσκεις το πρόβατο, λέει, περιμένω να τ' ακούσω να φωνάξει, να βελάσει, δεν μπορώ να το βρω, αλλά πάω σε διάφορα μέρη, ξέρω ότι ταλαιπωρείται, καλή του ώρα του τσομπάνι που μου το είπε τότε, ξέρω ότι ταλαιπωρείται, ξέρω ότι κάπου πρέπει να είναι πληγωμένο, ξέρω ότι κάπου πρέπει να είναι εχμαλωτισμένο, και ξέρω ότι δεν έχει άλλο τρόπο να αντιδράσει το πρόβατο παρά να βελάσει. Γι' αυτό τρέχω σε διάφορα μέρη και έχω ανοιχτά τα αυτιά μου να ακούσω το βελασμά του. Αν τα ακούσω, το θα το βρω. Εάν δεν τα ακούσω, σημαίνει ότι είναι πεθαμένο. Εκτός αν είναι μακριά, σε μέρη που δεν πέρασα από εκεί. Έτσι κάνει και ο Χριστός. Γι' αυτό είναι γραμμένο, όποιος αν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Και είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας να έχουμε αυτή την καλή συνήθεια, να φωνάζουμε το Χριστό, τον καλό μας τον ποιμένα. Και να σας πω και κάτι, όχι μόνο τις περιόδους, γιατί θα έχουμε και τέτοιες περιόδους αδυναμίας, ακόμη και απελπισίας,
αλλά να φωνάζουμε τον καλό μας τον ποιμένα και την περίοδο της δύναμής μας, γιατί θα έχουμε και τέτοιες μέρες. Μέρες που θα πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού λέει να προσευχόμαστε, γιατί οι προσευχές μας θα είναι δύναμη σε μας για τον καιρό της ανάγκης. Το μυστικό του χριστιανού είναι ότι ξέρει και επικαλείται. Αλλά μέχρι να φτάσει στο σημείο να επικαλείται, πρέπει να έρθει η Βασιλεία του Θεού μέσα του. Και για να το εξηγήσει αυτό ο Κύριος μας λέει, πώς θα έρθει η Βασιλεία του Θεού μέσα του, πώς θα κερδίσει. Μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με θησαυρό που όμως δυστυχώς είναι κρυμμένος. Δεν είναι ένας θησαυρός πεταμένος, είναι ένας θησαυρός επιμελώς κρυμμένος. Κάποιος τον κρύβει. Και αυτός που τον κρύβει δεν είναι άλλος από το διάβολο, ο οποίος δεν θέλει να φανερωθεί. Και επειδή, αγαπητά μου αδέλφια, οι παραβολές αυτές και η αποκάλυψη που κάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών δεν είναι μόνο για αυτούς που πρόκειται να σωθούν ή μόλις σώζονται, αλλά είναι για όλους μας. Η Βασιλεία του Θεού έχει για τον κάθε έναν από εμάς θησαυρό και θησαυρούς κρυμμένους, που είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, που είναι οι ευλογίες του Θεού, που είναι η χάρη του Χριστού, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι κρυμμένος. Όμως αυτόν τον θησαυρό τον κρυμμένο κάποιος άνθρωπος τον βρήκε. Τον βρήκε. Τι θα πει τον βρήκε? Έψαξε και τον βρήκε. Και αφού τον βρήκε, τι έκαμε? Τον έκρυψε για τον εαυτό του. Και αυτός τον έκρυψε τώρα για τον εαυτό του. Ο διάβολος τον κρύβει για τους άλλους, να μην τον βρουν οι άνθρωποι. Αλλά ο άνθρωπος αυτός που βρήκε το θησαυρό τον έκρυψε για τον εαυτό του. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να τον χάσει. Και ξέρει ότι ένας τρόπος υπάρχει για να τον κάνει δικό του. Ποιος είναι αυτός? Πηγαίνει, πουλάει πάντα όσα έχει για να αγοράσει το θησαυρό. Και μάλιστα με μεγάλη χαρά. Γι' αυτό και ο Κύριος μας του λέει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, που αυτός είναι η ζωή αιώνιος, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δηλαδή να πουλήσει όλα όσα έχει. Και όχι μια φορά. Όχι μόνο στην αρχή. Ο χριστιανός περπατάει απαρνούμενος τον εαυτό του. Δεν επηρεάζεται. Δεν πρέπει να επηρεάζεται. Αγωνίζεται να μην επηρεάζεται από αυτά που βλέπει, από τις προκλήσεις, τις προσκλήσεις, τις προσφορές, τους δελεασμούς. Αγωνίζεται να ελευθερωθεί από παράπονα, από πίκρες, από θλίψεις, εγώ λέω δικαιολογημένες, από σκάνδαλα και σκανδαλισμούς. Αγωνίζεται να ελευθερωθεί από καταλαγές, κατηγόριες. Και αυτός ο αγώνας, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο πιο δύσκολος, ο πιο σκληρός. Να πουλήσεις όλα όσα έχεις. Μάλιστα, εξηγώντας ακριβώς αυτή τη λογική, ο Απόστολος Παύλος είπε ότι όλα όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή τα θεωρούσα ότι ήταν σπουδαία για μένα. Τι ήταν σπουδαίο για μένα? Να είμαι θεολόγος, να είμαι πλούσιος, να είμαι μορφωμένος. Ο Κύριος μας, μάλιστα ο Ιησούς Χριστός, το λέει ακόμη πιο καθαρά. Ό,τι είναι μεγάλο στον κόσμο αυτό ενώπιον του Θεού θεωρείται βέληγμα, δηλαδή συχαμάρα. Μη θεωρείς τίποτα σπουδαίο στον κόσμο αυτό.
Μη βάζεις προτεραιότητες μεγάλες μέσα στον κόσμο αυτό. Και να θυμόμαστε κάθε φορά που κάτι το θεωρούμε πολύ σημαντικό και είναι από τα σαλευόμενα και τα γήινα, εκείνη τη στιγμή ο Θεός το βλέπει για λογαριασμό μας, σιχαμάρα, κοίταξε τι επιθυμεί ο γιος μου, η κόρη μου, ο δούλος μου, η δούλη μου, τι επιθυμεί, τι έχει βάλει στην καρδιά του και προσεύχεται. Πολύ ψηλό είναι αυτό, δέλυγμα για το Θεό. Όταν όμως συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος του Θεού, ότι αυτό που βρήκε το κρυμμένο είναι μέγας θησαυρός, μέγας θησαυρός, τότε γεμίζει η καρδιά του χαρά. Βρήκα το Χριστό, μου μίλησε ο Χριστός, μου φανέρωσε το θέλημά του ο Χριστός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μου είπε ο Κύριος. Με πλήρωσε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, με βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Πω πω χαρά. Και δεν θέλει να το χάσει, θέλει να το κερδίσει. Γι' αυτό δεν το διαφημίζει, το κρατάει στην καρδιά του. Εφύλατε η Μαρία πάντα στους λόγους του Ιησού εν την καρδία αυτής. Το φυλάει στην καρδιά του. Είναι υπόσχεση του Θεού. Είναι η επαγγελία του Θεού για σένα, για μένα, για τον κάθε έναν από εμάς. Είναι η φανέρωση του μέλλοντος. Το κρύβει και κοιτάει τώρα πώς θα το αποκτήσει μετά πάσης βεβαιότητος. Πώς δεν θα το ξαναχάσει, πώς θα το κάνει δικό του. Το βρήκε, πώς θα το κάνει δικό του. Και αρχίζει τώρα όλα όσα έχει, τα οποία ήταν πολύτιμα για αυτόν, πάρα πολύ πολύτιμα για αυτόν, όλη την περιουσία, όλα τα υπάρχοντα, και τα πουλάει όλα, όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Μα δεν κρατάς κάτι για καβάτζα που λένε οι άνθρωποι, όλα, και αξίες και αξιώματα και εγωισμοί και φιλοδοξίες και επιδιώξεις και όλα, γιατί το ενδιαφέρει ένα, ο κρυμμένος θησαυρός που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη όλοι μας, είναι ανάγκη όλοι μας συχνά πυκνά να προσδιορίζουμε, και πιο σωστά να επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας και εν γέννη το σκοπό μας, τον τελικό. Ποιος είναι ο σκοπός μας? Είναι να είμαι έτοιμος εκείνη την ημέρα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν πρέπει να έχουμε άλλο σκοπό. Δεν πρέπει να, τίποτα άλλο να μπαίνει μπροστά σε αυτό. Και για να καταλάβουμε πόσο είμαστε πραγματικά στο δρόμο που ο Χριστός θέλει να περπατάμε, να προσευχόμαστε, ή πιο σωστά, όταν προσευχόμαστε, πόσο προσευχόμαστε, πώς προσευχόμαστε, κάθε πότε προσευχόμαστε, αλλά και το σημαντικότερο, το τελευταίο, τι ζητάμε. Όταν γονατίζουμε και λέμε «Κύριε, είμαι λυπής, κάνε με να είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν έχω τίποτα άλλο που να σου ζητήσω, τίποτα άλλο δεν είναι αυτή τη στιγμή που με απασχολεί». Θυμάμαι μια φορά ήμουν στο αεροπλάνο και ταξίδευα και για δουλειά πήγαινα, και μέσα στο μυαλό μου στριφογυρίζανε όλες αυτές οι επιδιώξεις, πιθανόν και οι φιλοδοξίες, επιτυχίες για τη δουλειά. Πήγαινα στην Ελβετία και σκεφτόμουν τι να κάνω, πώς να το κάνω. Προσευχόμουν, Κύριε, δώσε μου σοφία και σύνεση, βοήθησέ με, Κύριε. Προσευχόμουν για τους άλλους ανθρώπους.
Μη ήμουν ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Και ξαφνικά το αεροπλάνο κάνει και αρχίζει και κατεβαίνει προς τα κάτω. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, κενό ήτανε. Αλλά εμένα μου κόπηκε το αίμα. Ιησού, σώσε με! Και οι φιλοδοξίες και οι επιδιώξεις πάνε όλες. Και όταν ηρέμησε το αεροπλάνο, είπα: Χριστέ μου, φύλαξέ μας. Μην πάμε και από αεροπλάνο. Φύλαξέ μας. Και μετά, βέβαια, και τώρα ακόμη, λέω: Κύριε Θεέ μου, όταν συνειδητοποιούμε ότι μπορεί το αεροπλάνο να πέσει, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν είναι δεδομένη. Ένα αίτημα έρχεται στην καρδιά μας: Ιησού, σώσε με! Σώσε με! Γι' αυτό είναι καλό να επαναπροσδιορίζουμε γραφικά όμως το σκοπό μας και τους στόχους μας. Έχουμε βρει τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά πρέπει να είναι δική μας μέχρι τέλους. Κρυμμένη ήτανε, μας την έκρυβαν. Μας φέρνανε βιβλία, βιβλιαράκια, σταυρούς, σταυρουδάκια, χαϊμαλιά, ξύλα, σίδερα, μπαμπάκια. Για μένα λέω. Ήταν κρυμμένη η Βασιλεία των Ουρανών. Νίστευα, γονάτιζα. Αλλά σωτηρία δεν είχα. Κάποια στιγμή όμως βρήκα τη Βασιλεία του Θεού. Βρήκα το Λόγο του Θεού. Και από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι έπρεπε να τα πουλήσω όλα. Και τα βιβλία και τα βιβλιαράκια και τα φυσικά και τα μεταφυσικά και τα πνευματικά και τα θρησκευτικά και τα χριστιανικά και τα χαϊμαλιά και όλα, 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 όλα. Ακόμη και τις φιλοδοξίες μου και τις επιδιώξεις μου και τα μπουκαλάκια με τους αγιασμούς και τα λάδια και ταξίδια και όλα και τις λαμπάδες και τις εικόνες. Δεν ήταν εύκολο να τα πουλήσω όλα, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να το απολύσω. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί μας έδωσε δύναμη ο Θεός και τα πουλήσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε. Ο αγώνας ο καλός συνεχίζεται. Το δρόμο μας ακόμη δεν τον τελειώσαμε. Και είναι ανάγκη να διατηρήσουμε μέχρι τέλος την πίστη μας. Άρα να επαναπροσδιορίζουμε το σκοπό μας. Κύριε, σε παρακαλώ, ετοίμασέ με, κάμε να είμαι έτοιμος την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Κάμε να είμαι έτοιμος ακόμη αν έρθεις εσύ και με πάρεις προσωπικά εμένα. Θέλω να είμαι έτοιμος, Κύριε, πάντοτε, κάθε στιγμή. Αλλά πέραν του σκοπού πρέπει να επαναπροσδιορίζουμε και τους στόχους. Διώξε τα σαλευόμενα. Βγάλ τα από το πεδίο των προτεραιοτήτων σου και των ενδιαφερόντων σε. Βγάλτα, εισαλευόμενα, να χρηστά. Μα το σπίτι είναι μεγάλο και θέλω να φυτέψω και δέντρα και θέλω να το βάψω, όλα αυτά κάντα. Αλλά όλα αυτά να ξέρεις ότι είναι όλα τάλα. Στόχος, ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Το αφημών. Παναπροσδιορισμός στόχου. Με ποιον δεν τα πάω καλά? Να πάω να τακτοποιηθώ. Ζητείτε τον αγιασμό. Πω, πω, πω. Εδώ τώρα θέλω προσοχή. Χρειάζομαι αγία ζωή, καθαρή ζωή. Πώς θα τη βρω? Με το Λόγο του Θεού. Σεις πάντα είστε καθαροί δια το Λόγο του οποίου ακούσατε. Με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, επαναπροσδιορισμός στόχου, αγιασμός. Επαναπροσδιορισμός στόχου, αλήθεια. Να έχω το Λόγο του Θεού και να περπατάω στο Λόγο του Θεού. Ξέροντας ότι κάποια στιγμή θα με αξιώσει, αν με αξιώσει, λέω με τη χάρη του Χριστού θα με αξιώσει ο Θεός να βρεθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα με ρωτήσει ο Χριστός για όλα όσα ήξερα ότι έπρεπε να κάνω και δεν τα έκανα. Άρα δεν περπατάω όπως μου λαχεί, όπως μου τύχει.
Αλλά έχω μέσα μου σκέψη, τι θα του πω? Μάλωσα με τη γυναίκα μου και δεν μετενόησα. Τι θα του πω? Προσωπολήπτησα στα παιδιά μου, στους φίλους μου, στους αδερφούς μου. Τι θα του πω εκείνη τη στιγμή? Επαναπροσδιορισμό στόχου. Η αλήθεια, και να περπατάω στην αλήθεια. Επαναπροσδιορισμό στόχου, αγάπη. Αγάπη στους αδελφούς μου όπως ο Χριστός με αγάπησε, και τους κοντινούς και τους μακρινούς. Και αυτούς που λένε καλά λόγια με μένα, αλλά και αυτούς που δεν λένε καλά λόγια για μένα. Γιατί πολλά θα ακούγονται, πολλά θα λέγονται. Αλλά εγώ πρέπει να κάνω επαναπροσδιορισμό στόχου. Σε αγαπάω, αδερφέ μου. Τον αγαπάω, τους αγαπάω, πρέπει να τους αγαπάω. Βόηθα με, Χριστέ μου, να τους αγαπάω. Και εν τέλει, επαναπροσδιορισμό στόχου σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Αγωνίζομαι τον αγώνα τον καλό. Ή απέκαμα. Ή κουράστηκα. Ή δεν αντέχω άλλο. Συνεχίζω να περπατάω στο δρόμο που ο Χριστός έχει προσδιορίσει για μένα, ζητώντας οδηγία Πνεύματος Αγίου και δύναμη, πίστεως, για να περπατάω σε Αυτόν. Παναπροσδιορισμό στόχου. Η πίστη μου είναι δυνατή. Πιστεύω. Εμπιστεύομαι τον Ιησού Χριστόν και τα λόγια Του δηλαδή. Εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού Πατρός. Εμπιστεύομαι τη ζωοποίηση που έρχεται στη ζωή μου μόνο από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε εκεί να πηγαίνω μόνο. Αλλά και οποιουσδήποτε άλλος στόχος, προσωπικούς. Είμαι ποιμένα στην εκκλησία αυτή τη μικρή της Κηβισιάς όπως με θέλεις εσύ, Κύριε, ή όχι? Είμαι πρεσβύτερος και επιμελούμε τα αδέλφια μου έτσι πως θέλεις εσύ, Κύριε? Είμαι διάκονος καλός? Επαναπροσδιορισμό στόχου. Είμαι καλός σύζυγος έτσι πως με θέλεις? Είμαι καλός γονιός όπως θέλεις να είμαι? Είμαι καλό παιδί στους γονείς μου, στην πεθερά μου? Επαναπροσδιορισμοί στόχου που δεν επιτυγχάνεται παρά μόνο όταν γνωρίσω ότι βρήκα ένα θησαυρό. Και ο θησαυρός είναι η αιώνια ζωή. Μου αποκαλύφθηκε, δεν ήξερα την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά ήρθε ο Θεός και μου τη φανέρωσε. Επαναπροσδιορισμό στόχου τώρα στην κατάργηση. Τι έπαθες, καρδιά μου, και ζητάς πολλά? Τι έπαθες, καρδιά μου, και υπερηφανεύτηκες? Επέστρεψε, επίστρεψον. Έλα στον εαυτό σου. Τι έπαθες, Γιώργο, και θύμωσες και πονηρεύτηκες και αγρίεψες και τσακώθηκες και μάλωσες? Μετανόησε. Επαναπροσδιορισμός λοιπόν στόχου συνεχόμενος προς το αγαθόν, για να εκλέγω το αγαθόν, και προς το αχρίον για να το απορρίπτω. Και αυτό σημαίνει πρέπει να τα πουλήσεις όλα. Όλα. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Και να τα πουλήσεις όχι με λύπη, με χαρά. Γνωρίζοντας την ελπίδα της προσκλήσεώς μας και την κληρονομιά της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Θεός να μας δίνει τη φώτιση αυτή. Είναι αγώνας, αδελφοί, η ζωή του χριστιανού. Είναι αγώνας. Δεν είναι παιχνιδάκι. Μην νομίζει κανείς ότι θα πάει στον ουρανό έχοντας τις σκέψεις του, τις απόψεις του, και κατακρίνοντας και λέγοντας εσύ δεν τα κάνεις καλά, εσύ δεν τα κάνεις καλά, κοίτα μένα που τα κάνω καλά. Δεν πας έτσι στον ουρανό. Για να δεις αν ο άλλος πηγαίνει καλά, πρέπει να βγάλεις πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου. Αν δεν το βγάλεις το δοκάρι, στραβώστας. Όταν βγάλεις όμως το δοκάρι, τότε θα έχεις όραση και θα βλέπεις καλά. Και θα βοηθήσεις και τον αδελφό σου να βγάλει το ξυλάριον.
ο Θεός να μας δίνει. Γιατί αν δεν μας δώσει ο Θεός, δεν θα έχουμε ποτέ, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το πνεύμα του Χριστού, που εν μορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμοι σαρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Και έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Πατέρας εξεπλήρωσε την υπόσχεση τη δοσμένη προς Αυτόν και χάρισε σε Αυτόν το υπερπανόνομα. Δεν χαρίζεται το υπερπανόνομα κατά χάριν. Το υπερπανόνομα χαρίζεται σαν μισθός και ανταπόδοση του αγώνα σου, της πορείας σου και της πίστης σου. Δεν χαρίζεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Μην ακούτε, αδερφοί αγαπητοί, διδασκαλίες ψεύτικες. Κατά χάριν, βεβαίως κατά χάριν σωθήκαμε. Βεβαίως κατά χάριν διατηρούμεθα. Αλλά έχουμε αγώνα μπροστά μας, καλό. Και ο αγώνας σημαίνει πόλεμος. Σημαίνει απώλειες. Σημαίνει τραυματισμός. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί κάμι μας πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θέλει πορεία. Και όταν περπατάς κουράζεσαι. Αποκάμεις. Απελπίζεσαι. Πόσες φορές δεν έχω ακούσει να μην πω έχω πει αδελφές και αδελφούς, δεν αντέχω άλλο, τι θα κάνω. Δεν μπορώ άλλο να προχωρήσω με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, με το παιδί μου, με τη μάνα μου, με τη δουλειά μου, τι δεν αντέχω άλλο. Και ο Χριστός λέει προχώρα, προχώρα, συνέχισε. Τι θα κάνεις, θα τα παρατήσεις, θα σταματήσεις. Συνέχισε, τι να συνεχίσω, να προσεύχεσαι. Να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Να διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Να ζητάς βοήθεια από τον Χριστό. Να αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό. Να μην εγκαταλείπεις το Σταυρό σου. Άρα, οι αδερφοί αγαπητοί, έχουμε αναρωτηθεί αν έχουμε Σταυρό. Ποιος είναι ο Σταυρός? Ποιος είναι? Μήπως τον κατέληψα, τον άφησα στην άκρη για να μην με βαραίνει και τρέχω πιο γρήγορα. Ποιος είναι ο Σταυρός σου? Και αυτά είναι προσωπικά θέματα. Απολύτως προσωπικά θέματα. Αλλά πρέπει σε αυτά τα προσωπικά θέματα να διακρίνουμε το Σταυρό μας και να τον παίρνουμε στην πλάτη μας. Ο Σταυρός μπορεί να είναι η οικογένειά σου. Μπορεί να είναι το έργο σου. Μπορεί να είναι τα άσπρα σου μαλλιά που δεν τα αντέχεις. Μπορεί να είναι η φιλαρέσκειά σου. Η φιλοδοξία σου. Που πρέπει να τα παρνηθείς. Να επαναπροσδιορίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, και το Σταυρό που μας έδωσε ο Χριστός και να δοξάζουμε γι' Αυτόν. Γιατί χωρίς Σταυρό ο καθένας μας Ανάστασης δεν υπάρχει. Και ξέρετε πόσο εύκολα εγκαταλείπει ο άνθρωπος το Σταυρό του? Πάρα πολύ εύκολα. Δεν με ενδιαφέρει η μάνα μου, αλλά η μάνα σου είναι ο Σταυρός. Δεν με ενδιαφέρει το παιδί μου. Δεν με ενδιαφέρει η γυναίκα μου, δεν με ενδιαφέρει ο άντρας μου, αλλά είναι Σταυρός σου. Το λες δεν σε ενδιαφέρει? Δικό σου Σταυρός, δεν δικός μου. Εγώ έχω το δικό μου Σταυρό. Και ο άλλος έχει το δικό του το Σταυρό. Μη φορτώνεις το Σταυρό σου σε μένα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ούτε κι εγώ όμως να φορτώνω το Σταυρό μου σε σένα. Ωραίο το μήνυμα αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Επαναπροσδιορισμός των στόχων. Γιατί καμιά φορά δημιουργούμε άλλους στόχους μέσα στην καρδιά μας που εδράζονται σε σαλευόμενα και γκρεμίζονται στα ασάλευτα, αδερφοί, στα αιώνια.
στη Βασιλεία των Ουρανών, στη δόξα του Θεού, να επαναπροσδιορίσουμε το στόχο μας, τους στόχους μας και το σκοπό μας. Πάλι συνεχίζει ο Χριστός, ομοία είναι η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπον έμπορον που ζητάει καλούς μαργαρίτες. Βασιλεία του Θεού λοιπόν μοιάζει με έναν έμπορο που ψάχνει να βρει καλούς μαργαρίτες. Και αλήθεια είναι, και εδώ προσέξτε το αδερφοί αυτό, η Βασιλεία του Θεού ψάχνει να βρει. Τα 7 πνεύματα του Θεού περιτρέχουν διαπάσεις της γης και ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια εις το να ελπίζει μόνο στο Θεό, για να φανεί η δόξα του Θεού μέσα από Αυτόν. Ψάχνει. Ψάχνει ο Θεός ανάμεσα στην Εκκλησία να βρει μια καρδιά, έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο. Για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και άμα τον βρει αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το πολύτιμο μαργαρίτη, πολύτιμος. Και ο Χριστός λέει, αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εγώ σε εδόξασα. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο για να δοξαστεί ο Θεός. Και ο πατέρας βρήκε έναν, ήταν ο Χριστός. Και ο Χριστός έψαχνε να βρει και βρήκε τον Παύλο. Και πού τον βρήκε? Μέσα στους διώκτες της Εκκλησίας. Δεν θα τον αφήσει όμως. Τον έχει πάρει από κοντά. Και τον δόξασε. Και δοξάστηκε ο Θεός στη ζωή του Παύλου. Και του Πέτρου. Και του Ιάκωβου. Λέει μάλιστα στην επιστολή, συγγνώμη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, λέει η Γραφή, ότι ο Ιησούς Χριστός τι επαύριον, συγγνώμη, λέγει προς αυτούς, έλθετε Ανδρέας και ο Ιησούς Χριστός βρίσκει τον Πέτρο, τον Σίμωνα, τον Ανδρέα, που σημαίνει ψάχνει να τους βρει. Ξέρει ποιοι είναι, ψάχνει να τους βρει. Προκαταβολής κόσμου τους ξέρει ο Θεός, αλλά ψάχνει να τους βρει. Και όταν τον βρει, τι κάνει? Πουλάει όλα όσα έχει. Έδωκα, λέει, αντίλητρον διασέ την Αίγυπτον, τη Σεβά, και λαούς πολλούς θα δώσω υπέρ της κεφαλής σου. Όταν βρει, θυσιάζει όλα τα γύρω, πουλάει όλα τα γύρω για να προστατεύσει τον πολύτιμο μαργαρίτη. Όπως κάνουν οι άνθρωποι όταν έχουν ένα πολύτιμο μαργαρίτη, την κατοκρύβουν, μην το χάσουν. Έχει αξία. Πολύ μεγάλη αξία έχει ο μαργαρίτης όταν είναι πολύτιμος. Και για να τα πούμε πιο καλά, το ξέρεις αδερφέ ότι έχεις πολύ μεγάλη αξία για το Χριστό όταν είσαι πολύτιμος στους οφθαλμούς του? Όχι όταν δημιουργείς προβλήματα, όταν σκανδαλίζεις και αλλάζουν τα πράγματα. Λέει, μην ανησυχείτε, τα σκάνδαλα θα έρθουνε. Και γιατί τα επιτρέπεις, Κύριε? Για να φανούν οι δόκιμοι. Αλλά ουέι σε αυτούς που θα φέρουνε τα σκάνδαλα. Αλίμονό τους. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, οι πολύτιμοι στους οφθαλμούς του, αλλά και τα σκάνδαλα στους οφθαλμούς του. Και αναλόγως του έργου εκάστου συμπεριφέρεται ο Χριστός. Παναπροσδιορισμός στόχου πάλι. Θέλω να είμαι πολύτιμος στα μάτια του Χριστού. Θέλω να είμαι χρήσιμος. Όχι μόνο χρήσιμος, πολύτιμος.
θέλω να με πιστεύετε. Θέλω να με χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Τι θέλω δηλαδή? Θέλω να είμαι σκεύος εύχριστο, αγιασμένο και ετοιμασμένος παν έργων αγαθών. Εύχριστον τι σημαίνει? Να μην έχω αγκάθια και με πιάνει και γρατζουνιέται. Ποιος? Ο Κύριος. Αλλά δεν με πιάνει μέσα από τον ελάχιστο αδελφό μου. Να μην γρατζουνάω τον ελάχιστο αδελφό μου, να μην τον πληγώνω. Θέλω να είμαι αγιασμένο, σκεύος, πλημμένο, καθαρισμένο. Δεν χρησιμοποιεί κανείς να πιει νερό ένα βρώμικο ποτήρι, ούτε ένα λασπωμένο πιρούνι, ούτε ένα σκουριασμένο μαχαίρι. Αλλά με μεγάλη προσοχή χρησιμοποιούμε τα σκεύη που εξυπηρετούν το σώμα μας ιδιαιτέρως. Με μεγάλη προσοχή διαλέγει τα σκεύη ο Χριστός ιδιαιτέρως όταν είναι για την εξυπηρέτηση του σώματός Του. Με μεγάλη προσοχή. Εύχριστο, ποιος θα με κάνει? Μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Ο κουρέας τι έκανε παλιά που ξύριζε με το ξηράφι? Όλο το ακόνιζε. Όλο το ακόνιζε. Δεν πήγε να ξυρίσει κανέναν με στομωμένο ξεράφι. Το πριόνι του, ο μαραγκός, την πλάνη του. Και για να πάμε και στα πιο σύγχρονα, τα κομπιούτερ ψάχνουν να βρει το καλύτερο. Μου λέει κάποτε ένας αδερφός, ο Βελισάριος, μου λέει, παρήγγειλα κομπιούτερ από το εξωτερικό. Ωραία, μπράβο. Ναι, αλλά είναι το εργαλείο του. Θέλω, λέει, να έχει. Εγώ τα καταλαβαίνω τι έχει. Και μερικές φορές λέω και ο Κύριος παραγγέλνει εργαλεία από το εξωτερικό. Ο Παύλος ήταν ένα εργαλείο από το εξωτερικό, έξω από την εκκλησία. Αλλά ήταν τόσο ωραίο, τόσο πολύτιμο. Και το πήρε και το πρόσθεσε στην εκκλησία, αφού το έκαμε εύχριστο, αφού το καθάρισε και το αγίασε και αφού το ετοίμασε εις παν έργων αγαθών. Προετοιμασία που κράτησε περίπου 7 χρόνια. 3 χρόνια στην Αραβία και 4 χρόνια στην Ταρσό, πάνω κάτω. Μα δεν βιαζότανε, δεν βιαζόσουν, Κύριε, από τον πρώτο χρόνο δεν μπορούσες. Δεν μπορούσε. Γιατί? Γιατί ήταν άνθρωπος ο Παύλος. Και θέλει πολύ αγώνα για να διορθωθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα στυλιάρι που το καθαρίζεις, το φτιάχνεις και τελειώσε. Είναι άνθρωπος, προσωπικότητα, έχει θέλω, έχει πυγμή. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Έχει εγωισμό, έχει απόψεις, έχει γνώμη, έχει θέλω, έχει ξέρω, έχει μπορώ. Θέλει πολύ αγώνα από τον Χριστό να καταλάβει ο άνθρωπος ότι άνευ του Ιησού Χριστού δεν δύνασε να κάμεις ουδέν. Θέλει αγώνα. Αλλά ήταν πολύτιμος. Και λέει η Γραφή, μόλις τον βρήκε τον πολύτιμο Μαργαρίτη, αυτός πήγε και πούλησε όλα όσα είχε για να αγοράσει αυτόν. Και τον αγόρασε. Και είναι δικός του τώρα. Και το διατηρεί καθαρό. Έχετε δει τις γυναίκες πως καθαρίζουν το πορσελάνινο σερβίτσιο? Δεν το χρησιμοποιούν γιατί φοβούνται μη σπάσει. Όλο το ξεσκονίζουν και το καθαρίζουν. Και το βγάζουν σε ειδικές περιπτώσεις. Όσο πιο πολύτιμο είναι το σκεύος, τόσο σε πιο ειδικές περιπτώσεις το χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης. Κάνε μας, Κύριε, πολύτιμο σκεύος.
Και για να επανέλθουμε στο μήνυμα της ημέρας, επαναπροσδιορισμό στόχου. Θέλω να είμαι πολύτιμος και εύος, Κύριε Σοφθαλμός. Εύχριστο, αγιασμένο και ετοιμασμένο εις πανέργων αγαθών. Αμήν, αδερφοί. Αλλά υπάρχει και το τέλος της ιστορίας. Πάλι ομοία η βασιλεία των ουρανών με δίχτυ που βγήκε να ψαρέψει. Και μέσα στο δίχτυ αυτό πιάνονται όλα. Όχι μερικά, όλα. Παντός είδους. Και εδώ είναι πια το τέλος, αδελφοί. Όλοι θα δώσουμε μια μέρα λόγο. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Κανείς δεν θα τη γλιτώσει. Κανείς δεν θα πει εγώ ξέφυγα. Δεν ξεφεύγει κανείς. Και αντί να λέμε δεν ξεφεύγει κανείς, να πω και εγώ για τον εαυτό μου και όλοι μας για τον εαυτό μας. Δεν ξεφεύγω από αυτό. Κάποια στιγμή θα δώσω λόγο. Θα δώσεις λόγο. Μην το ξεχνάς, αδερφέ. Γιατί αν το ξεχάσεις τώρα και το θυμηθείς τότε, θα είναι αργά. Καλύτερα να το θυμόμαστε τώρα για να το ξεχάσουμε τότε. Τώρα να το θυμόμαστε. Θα δώσεις λόγο για οποιαδήποτε σκέψη σου, για οποιοδήποτε ενεργειά σου, προς τη γυναίκα σου, προς τον άντρα σου, προς τον αδελφό σου, για οποιονδήποτε λόγο σαπρό, για οποιοδήποτε ανομία, παράβαση, αδικία, παράπονο, εφόσον βεβαίως δεν μετανοήσεις. Και επειδή θα δώσω λόγο, θέλω να μετανοώ. Επαναπροσδιορισμό στόχου. Μετανοώ, Κύριε. Αυτόματη μετάνοια, τώρα, Κύριε. Μην αφήσεις τη νύχτα να περάσει. Ωραίο είναι στον άνθρωπο να εξομολογείται τις αμαρτίες του. Αρέσει στο Θεό. Αλλά πιο ωραίο είναι να εξομολογείται και να παρετείται από τις αμαρτίες του. Αυτό είναι υπέροχο. Τότε απολαμβάνει ο άνθρωπος το ελέος του Θεού. Ο Θεός στον άνθρωπο είναι ελεήμων και θέλω στη ζωή μου ο Χριστός να είναι ελεήμων, να απολαμβάνω το έλεος του Χριστού. Θέλω. Το έλεος σου, Κύριε. Μετάνοια όμως. Εξ όλης της καρδίας μετανοώ. Εξ όλης της καρδίας συγχωρώ. Και αγαπώ τον Κύριό μου και Θεό μου, τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου και τον αδελφό μου όπως ο Χριστός με αγάπησε και τον εχθρό μου και αυτόν με κακολογεί και αυτόν με βρίζει και με κακοποιεί και αυτόν τον αγαπάω, Κύριε. Βόηθα με όμως αυτό που λέω να είναι αλήθεια, να μην είναι μια αγάπη με λόγια αλλά μια αγάπη με έργα, γιατί θα έρθει το τέλος της υποθέσεως και τότε θα είναι αργά. Θα ρίξει το δίχτυ. Θα τα πιάσει όλα τα ψάρια. Ξέρετε, το δίχτυ δεν αφήνει κανένα. Υπάρχουν και ειδικά δίχτυα, πώς θα λένε, δεν θυμάμαι. Συρτή, νομίζω, κάπως έτσι. Που απαγορεύεται κιόλας. Γιατί το ρίχνεις, προχωράνε δύο και δεν μένει τίποτα. Όλα τα πιάνουν. Είναι καταστροφή. Και τα ανεβάζουν στο γυαλό. Και πάει ο ψαράς μετά και λέει τώρα διαλογή. Οχ. Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου. Κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου για σας. Αν δεν τελειώνει εδώ. Επαναπροσδιορισμό στόχου. Γιατί επείνασα και μου δώσατε να φάγω. Δίψασα και με ποτίσατε. Ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε. Στη φυλακή ήμουνα και ήρθατε σε μένα. Ξένος ήμουνα, με φιλοξενήσατε. Και οι δίκαιοι είπανε, Κύριε, πότε σε είδαμε? Και ο Κύριος ερμήνευσε, εφόσον κάματε τούτο σε ένα των ελαχίστων των αδελφών μου, σε μένα το κάνατε. Τώρα λοιπόν αξίζει να επαναπροσδιορίσω τους στόχους μου, βλέποντας ποιος πεινάει, να τρέξω να προλάβω εγώ να του δώσω να φάει. Ποιος διψάει, να τρέξω να προλάβω να του δώσω εγώ να πιει.
Ποιος είναι άρρωστος, να τρέξω εγώ να τον επισκεφθώ. Και εδώ μια παρατήρηση, αδερφοί. Αν αρρωσταίνει κάποιος, μην το κρύβει. Ας μας το λέει για να πηγαίνουν. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στους αδελφούς να μας επισκέπτονται στην ασθένειά μας. Ασθένησα, λέει, και δεν ήρθε κανείς, αφού δεν σε πήραμε χαμπάρι. Πού να ξέρουμε ότι ήσουν άρρωστος? Μα έλειπα. Και άλλες φορές λείπεις. Γιατί όταν κάποιος δεν λείπει από την εκκλησία και αρρωσταίνει, βέβαια θα τον δούμε. Αλλά όταν κάποιος έρχεται πότε-πότε και αρρωσταίνει, μην παραπονιέσαι μετά. Το ξέρουμε. Υπάρχουν αδελφοί που έχουν αυτή την ευθύνη και φοβούνται να δώσουν λόγο στο Θεό. Λέει, δεν το ξέρα. Λέει, πού δεν το ξέρα. Αν το ξέρε, θα μας το έλεγε. Και θα κάναμε κατά την όρεξή του ο καθένας αυτό που κρίνει ότι πρέπει να κάνει. Ελπίζουμε με ζήλο. Αλλά στον Αιγαλόν διαχωρίζουν και τα άλλα τα ψάρια, τα άχρηστα, τα βρώμικα ψάρια. Δεν τρώγονται. Υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου. Για σκέψου να ακούσεις αυτή τη φωνή. Και να είσαι σήμερα στην εκκλησία και να ακούσεις αυτή τη φωνή. Γιατί δεν έκανε σήμερα επαναπροσδιορισμό στόχου και σκοπού. Υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου. Στο πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένον όχι για τους ανθρώπους, αλλά για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Γιατί? Γιατί είδες τον πεινασμένο δίπλα σου και του στρίψε στην πλάτη. Δεν έχω λεφτά τώρα, δεν με φτάνουν σε σένα, θα δώσω. Σπατάλες θα κάνουμε. Ναι, αλλά εκεί πάνω, τι θα πεις? Τι θα πεις εκεί πάνω? Τι θα του πούμε εκεί πάνω? Δεν τον έβλεπε στον άνθρωπο που πίναγε, δεν είχε να φάει. Δεν το ήξερα, ναι, αλλά το ξέρω εγώ, όλοι το ξέρουμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί. Και εσύ λες, δεν με νοιάζει, δεν σε νοιάζει τώρα εκεί πάνω, τι θα κάνεις? Τι θα πεις? Πώς θα το πεις? Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Το βλέπεις διψασμένο, δεν πάει να σκάσεις τη δίψα. Δεν είναι να σκάσεις τη δίψα. Και αγανακτήσανε οι άδικοι. Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο, διψασμένο, κουρασμένο, φυλακισμένο, ασθενή, ξένο, οδηπόρο και δεν σε βοηθήσαμε? Τι μας λες τώρα? Και ο Κύριος λέει, εφόσον δεν κάνατε σε έναν τον ελαχίστον, ούτε σε μένα κάνατε. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να δίνουμε μεγάλη σημασία στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Και έτσι θα γίνει, λέει, στη συντέλεια του αιώνος. Και θα αποκορίσει τους πονηρούς εκ μέσω των δικαίων και θα ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός και εκεί θα είναι ο τριχμός και ο κλαθμός των οδόντων. Και αυτά τα έλεγε πριν 2000 χρόνια ο Χριστός στους ανθρώπους, τα λέει σήμερα σε μας και θα έρθει τη στιγμή που θα μας ζητήσει λογαριασμό για αυτά που ακούσαμε σήμερα. Πολλά μάθατε, πολλοί θα δαρθείτε. Περισσότερα σας εμπιστευτεί και από το Θεό, πολύ περισσότερα θα σας ζητηθούν. Και συνεχίζει ο Κύριος, τα καταλάβατε? Εννοήσατε τα αυτά πάντα? Και απάντησε τώρα, αδερφέ. Μωρέ, μας τα είπε και τα καταλάβαμε. Όλα τα καταλάβαμε. Όχι γιατί τα είπε καλά ο άνθρωπος, τα είπε ο Χριστός καλά. Τα λέει καλά εδώ. Τα κατάλαβες, αδερφέ, αδερφοί? Όλα? Τότε πας μαθητής, πας γραμματεύς, μαθητευθείς. Τι σημαίνει γραμματεύς? Σημαίνει άνθρωπος που ξέρει το Λόγο του Θεού. Και εμείς ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Πας γραμματεύς, λοιπόν, που ξέρει γράμματα, που ξέρει το Λόγο του Θεού και μαθητεύεται στα περί της Βασιλείας των Ουρανών, όπως είμαστε εμείς. Πρέπει, λέω εγώ, ο Κύριος λέει είναι, εγώ λέω πρέπει να είναι όμοιος με έναν άνθρωπο οικοδεσπότη,
που έχει θησαυρό, δικό του θησαυρό, και εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού και τα παλαιά και τα νέα. Γιατί δεν επιτρέπεται ο γραμματεύς, ο μαθητευτής περί της Βασιλείας των Ουρανών να έχει δικό του θησαυρό, γιατί όπου είναι ο θησαυρός του, εκεί είναι και καρδιά του. Το ξέρουμε απόξω. Όλα απόξω τα ξέρουμε. Από μέσα να δω πώς τα ξέρουμε. Όπου είναι ο θησαυρός του, εκεί είναι η καρδιά του. Και λέει, πας γραμματεύς μαθητευτής περί της Βασιλείας των Ουρανών, μοιάζει με οικοδεσπότη που είχε θησαυρό, αλλά τα βγάζει όλα έξω. Και τον παλιό θησαυρό και το νέο θησαυρό. Ξέρετε ένα παράδειγμα για παλιό θησαυρό? Κάθονται και κοιτάνε, όταν ήταν νέοι, τι όμορφος που ήμουνα. Α, και τι όμορφη και τι ωραία που περνάμε, τι ωραία χρόνια. Παλιός θησαυρός, καινούργιος θησαυρός. Τώρα τι ωραία που είναι. Έχω και χωράφι, αγρόν γόρασα και γυναίκα ενυμφεύθυν. Βγάλ τα όλα έξω, αδερφέ. Βγάλ τα όλα έξω για να γεμίσει και να σου φέρει το καινούργιο θησαυρό ο Χριστός, τη Βασιλεία των Ουρανών. Μη θυμάστε τα παλιά. Τα μένω πίσω λησμονών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τρέχω μπροστά για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Επαναπροσδιορισμός σκοπού. Θέλω το βραβείο της ανοκλήσεως. Επαναπροσδιορισμός στόχου. Καταργώ το θησαυρό που είχα κρυμμένο. Τον βγάζω έξω και θέλω να μου βάλει ο Χριστός το δικό του θησαυρό στη ζωή μου. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μου να έχω έναν θησαυρό ουράνιο. Ωραίο δεν είναι? Το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, την αγάπη του Θεού Πατρός που πλημμυρίζει την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, τα αδέλφια μου, την Εκκλησία. Έξω, λέει, κάθονται η μητέρα σου και η αδερφή σου και σε ψάχνουνε. Θησαυρός, οι συγγενείς. Και ο Κύριος λέει, ας τους έξω. Μήτυρ μου και αδερφοί μου είναι αυτοί που ακούνε και πράττουνε το θέλημα του Πατρός μου. Καινούργιο θησαυρό βρήκα. Καινούργιο συγγενείς βρήκα. Καινούργιο σπίτι βρήκα. Καινούργια οικογένεια βρήκα. Όλα καινούργια. Και περιμένω να ακούσω τη σάλπικα. Αλλά βοήθαμε, Κύριε, να είμαι έτοιμος εκείνη την ημέρα. Αμήν.